Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πες και την υπομοιδά. Πες και την υπομοιδά. Θα ήθελα να σα ρωτήσω τον ανακοινήτων, αντιπρόεδρο τη υπομοιδά. Με πρόλαβε. Ελλάδος, μα έχω την αίσθηση ότι είσαι εδώ. Ο επικεφαλής της Θεσσαλονίκης είσαι πάντως. Άντε καλά. Εντάξει, τα βρήκα. Καλημέρα κύριε Χαϊδούτη. Γεια σας κύριε Αγγλόπου. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Έχω καιρό να σας δω. Προχθές σας είδα στον δρόμο και χαιρετηθήκαμε. Είναι μικρή η Θεσσαλονίκη, τι να κάνουμε. Και είμαστε και γείτονες. Και αυτός από τις ίδιες λακκούβες περνάει με σένα, κάμελ τρόφι. Εκεί στην Ήωνο Ζαγούμη όλο και βλέπει κάτι τέτοια. Κύριε Χαϊδουτή, πριν αρχίσει αυτός εδώ ο συνεργάτης μου να σας βομβαρδίζει με ερωτήσεις για τα ακίνητα, επειδή είστε έγκριτος νομικός, δικηγόρος της Θεσσαλονίκης, πείτε μου έτσι, γιατί από το πρωί έχω τρελαθεί όταν ακούτε μία εισαγγελέα να λέει για έναν υπουργό, πρώην υπουργό, ότι ο ΤΑΔΕ επεδίου και κατάλυση κράτους δικαίου και κατάλυση της δημοκρατίας. Υδρώνεται λίγο, έτσι σας πιάνει ένα σύγκριο ως Έλλην πολίτης και έγκριτος νομικός? Κοιτάξτε, αυτές είναι πολύ σοβαρές κουβέντες. Είναι ούτως ή άλλως ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό το οποίο διερευνάται αυτή τη στιγμή. Νομίζω είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα μπορούσα να πάρω θέση σε κάτι τέτοιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρές, σοβαρά λόγια αυτά που υπόθηκαν και θα πρέπει να κριθούν αναλόγως. Αυτό ακριβώς, και εγώ αυτό είπα, ότι ούτε τη δικογραφία ξέρω, ούτε έτσι, είμαι παρόν. Δεν ξέρω αν έκανε κάτι τέτοιο ο Παπαγγελόπουλος ή δεν έκανε, θα διερευνηθεί. Αλλά μία εισαγγελεύς για να βγάζει από το στόμα της τέτοια κουβέντα, πάει να πει ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει, ή το έχει χάσει η γυναίκα ή έχει στοιχεία. Δεν, κύριο Ραϊρόγλου, λυπάμαι, δεν μπορώ να πάρω θέση από αυτού του θέματος. Όχι, μιλάω μόνο για τη φράση που ακούστηκε. Κατάλυση δημοκρατίας. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, κύριε, είναι πάρα πολύ σοβαρές. Δεν θα το πω επικίνδυνες, αλλά πολύ σοβαρές. Μα και αυτή η στάση σας τώρα που κρατάτε, ένας νομικός, ο οποίος έχει μια εμπειρία, είναι ξεκάθαρα αυτό λένε, αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι παιδιά είναι πολύ σοβαρό αυτό. Για να το πεις, ή πρέπει να σου έχει λασκάρει λίγο η βίδα, ή να έχεις όντως αποδείξεις για να το πεις. Θα διερευνηθεί. Θα το δούμε. Πάμε για τα ακίνητα. Πάμε παρακάτω τώρα στα ακίνητα. Έχουμε καταρχάς, το καινούργιο είναι ότι έρχεται ρύθμιση για τα ξεχασμένα ακίνητα όσον αφορά τα ξεχασμένα. Ήρθε. Τα ξεχασμένα σε εισαγωγικά, έτσι. Έτσι. Λανθασμένα τετραγωνικά, έτσι είναι το σωστό. Οπότε τι γίνεται. Και πρέπει να σπεύσουν όλοι ανεξαιρέτως οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έχουν εσφαλμένα, καταχωρημένα στους δήμους τετραγωνικά μέτρα επί πάσης φύσεως ακινήτου, είτε είναι διαμέρισμα, είτε είναι κατάστημα, γραφείο, αποθήκη, βιομηχανικός χώρος, οτιδήποτε, μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2020, επαναλαμβάνω, 31 Μαρτίου του 2020 είναι η προθεσμία, κατά την οποία μπορούν να πάνε να κάνουν τις διορθώσεις των μέτρων στα τετραγωνικά τους, χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να επιβαρυνθούν με πρόστιμα και προσαυξήσεις. Και οι αλλαγές και οι επιβαρύνσεις και οι χρεώσεις πλέον με τα νέα τετραγωνικά θα γίνουν από 1η-1η του 2020, δηλαδή από την αρχή της χρονιάς πλέον που διανύουμε, και εντεύθεν. Πρέπει να, και περιλαμβάνει μάλιστα αυτή εδώ η πραγματικά ευνοϊκή ρύθμιση, γιατί ήταν και ένα αίτημα της υπομοιδά των τελευταίων ετών, επίμονο αίτημα το οποίο πραγματικά μας ικανοποιεί. Περιλαμβάνει ακόμη και τις περιπτώσεις των ακινήτων, των τετραγωνικών μάλλον, που προέρχονται από τακτοποιήσεις κάποιων χώρων σε ακίνητα, είτε ήταν από υπέρβαση δόμησης, από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οπότε ακόμη και για μισό τετραγωνικό διαφορά να υπάρχει, να το πω έτσι πολύ απλά για να το ακούσει ο κόσμος, πρέπει να σπεύσουν να το διορθώσουν. Ήδη στους Δήμους υπάρχουν, σχηματίζονται αρκετές ουρές. Καλό είναι να μην τα αφήσει κανείς για την τελευταία στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε αν θα δοθεί παράταση ή όχι. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στο κλιματολόγιο. Και είναι δεδομένο να πω ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας είχαν πραγματικά δηλωθεί, ειδικότερα σε εξοχικές κατοικίες, ειδικότερα, πολύ λιγότερα τετραγωνικά. Σε συνεργασία εργολάβου και ιδιοκτήτη. Να τα λέμε ή θελημένα, για να μην επιβαρύνονται πολύ με δημοσιακά τέλη. Ναι. Λοιπόν, είναι, αυτή τη στιγμή πρέπει να σπεύσουν πραγματικά όλοι να το κάνουν, είναι πραγματικά ευκαιρία, γιατί ξέρετε κάτι, όλο αυτό το διάστημα πολλοίς κόσμος με τον κίνδυνο ότι έπρεπε να πληρώσει τα τέλη και τις προσαυξήσεις, υπήρχε μια προθυμία και δεν προσερχόταν στους Δήμους, ναι, και αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχαν και τα αντίστοιχα έσοδα. Ξέρουμε, αυτή τη στιγμή, ξέρουμε μετά, εάν δεν τα δηλώσουν τώρα, ακόμα και τώρα που υπάρχει αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση, τα πρόστιμα μετά θα είναι βαριά.
Όχι, δεν θα είναι τα πρόστιμα βαριά, δεν είναι κάποια ιδιαίτερα πρόστιμα, γιατί ούτως ή άλλως ο νόμος ο οποίος προέβλεπε τα πρόστιμα για τις επιβαρύνσεις για την καταχώρηση υφίστατο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή απλώς δεν επιβαρύνει, γιατί έπρεπε να πληρώσουν πρόστιμα και προσαυξήσεις από το 2013 και εντεύθεν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτή η περίοδος από σήμερα που μιλάμε των προηγουμένων παραδείγματος χάρη 6 ετών δεν υφίσταται. Διαγράφεται, σβήνεται. Άρα ακριβώς, μέχρι τις 31 Τρίτου. Και να πω ότι το Σάββατο στο ετήσιο συνέδριο της Πομιδά μεθαύριο είναι προσκεκλημένος Υπουργός Εσωτερικών ο κ. Θοδωρικάκος. Θέλω να πιστεύω ότι επί του θέματος μπορεί να έχουμε και τίποτα νεότερες ανακοινώσεις. Mm-hmm. Οπότε από Δευτέρα θα μπορούμε να έχουμε ενδεχομένως και κάποια νεότερη επικοινωνία επί του θέματος. Πάντως, αν υπάρξει κάποιο κάτι νεότερο. Και φυσικά εσείς λόγω της ιδιότητάς σας θα το έχετε ήδη πληροφορηθεί. Ναι. Πάντως κύριε Χαϊδούτη, προφανώς από το 2015 και μετά. Έμφυα θα πληρώσουν αυτοί που θα τα δηλώσουν. Ο έμφυα είναι ανεξάρτητος μετά. Γι' αυτό λέω. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριο Ρέλου, πολλοί ιδιοκτήτες στον έμφυα είναι σωστά δηλωμένα τα μέτρα. Στους δήμους δεν ήταν. Ναι, για τα τέλη. Αλλά ορισμένοι δεν είχαν δηλώσει και τον έμφυα. Καλά, αυτό θα το κάνουν υποχρεωτικά. Δηλαδή, και αν δεν το κάνουν τώρα... Αν δεν το κάνουν τώρα, θα υποχρεωθούν να το κάνουν σε δεδομένη στιγμή. Οπότε τότε, λόγω χάρη κάποια μεταβίβαση ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, τότε υποχρεωτικά θα αντιμετωπίσουν και τις όποιες φορολογικές διαφοροποιήσεις. Άλλο έμφυα πληρώνεις για ένα διαμέρισμα των 50 τετραγωνικών και άλλο έμφυα για ένα διαμέρισμα των 100 τετραγωνικών. Ασφαλώς. Και σε κάποιες... Και εννοείται ότι δεν θα μπορείς να το μεταβιβάσεις αν δεν διορθώσεις τα σωστά τετραγωνικά στον έμφυα για να πάρεις το ανάλογο πιστοποιητικό. Οπότε να το ξαναπούμε και να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Μέχρι 31 Μαρτίου μπορούν χωρίς καμία επιβάρυνση, χωρίς κανένα πρόστιμο να δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων τους. Ακριβώς. Και έχοντας μαζί τους εννοείται ταυτότητα στο συμβόλαιο, λογαριασμό της ΔΕΗ και αν προέρχεται δηλαδή η διαφορά των μέτρων και από κάποια τακτοποίηση, πολεοδομική τακτοποίηση, την βεβαίωση του μηχανικού από την οποία να προκύπτει και η διαφοροποίηση των μέτρων. Μάλιστα. Στους κατατόπους δήμους γίνεται η διαδικασία. Στον οικείο δήμο που υπάγεται το κάθε ακίνητο. Πάρα πολύ ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Χαϊδούτη, αναφορικά με το κτηματολόγιο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, πώς πάει. Η κτηματογράφηση ολοκληρώνεται. Ναι. Ουσιαστικά μέχρι τις 31 Δεκάτου εξέπνευσαν σχεδόν όλες οι προθεσμίες των υποκτηματογράφησης περιοχών. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σιωπηρή παραλαβή ξεχασμένων δηλώσεων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όσοι δεν έσπευσαν, mm-hmm. Θα διαπιστώσουν όταν θα γίνουν οι αναρτήσεις από τις εκάστοτε περιοχές, θα διαπιστώσουν τυχόν λάθη, διαφοροποιήσεις και τότε ενδεχομένως να κάνουν τις όποιες ενστάσεις. Οι πληροφορίες μου λένε πάντως ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα, ειδικότερα σε αγροτικές περιοχές, mm-hmm. όπου εκεί επειδή κάποιοι απέκτησαν ακίνητα με διάφορους τρόπους, διανομές, κληρονομιές που δεν δηλώθηκαν, αποδοχές που δεν έγιναν, νομίζω λένε οι πληροφορίες μου και άνθρωποι μέσα από τα κτηματολόγια ότι εκεί θα έχουμε μεγάλο ζήτημα μέχρι να τακτοποιηθούν όλα. Κοιτάξτε, έτσι δεν είναι. Είναι αρκετές περιοχές οι οποίες είχαν σοβαρά προβλήματα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο γινόταν στο παρελθόν οι μεταβιβάσεις έπασχε, οπότε ο τρόπος μεταβίβασης των ακινήτων, ο επιφανειακός, ο επιπόλαιος, όπως να το πω, για να μην φέρω σε δύσκολη θέση κάποιον. Από εκεί και πέρα σήμερα αναδεικνύονται τα όποια προβλήματα και το κτηματολόγιο καλείται να τα λύσει και είμαι βέβαιος ότι από εδώ και πέρα μόλις ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο θα μιλάμε για ασφάλεια στις συναλλαγές πλέον. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας.